Έφυγε κύριε μαλάκα. Στον αέρα είμαστε. Τώρα είμαστε. Ωραία. Τώρα είμαστε. Εντάξει. Λοιπόν. Βάζω το αρνί, το αρνί, βάζω το. Ναι, τρία που λέγω, ναι. Βάζω που λέγω, ας αρνί. Α, βάζω αυτό, αγούστο, ας αρνί. Για βάζω το, θα γελάσουμε. Μίλα όμως. Η μάνα μου το βρεις αύριο, τι θα το κάνω εγώ, μίλα όμως. Σωστά. Αυτό το δάχτυλο τι. Τα νύχια σου κομμένα, άμα είναι... Δείχνει 109 αρνιά και καλεί πιθανούς ιδιοκτήτες. 10 από αυτά βρέθηκαν στο Μετρόπολη 95,5 και σας τα χαρίζουμε για το Πάσχα. Αυτά είναι γούστα. 10 ολόκληρα αρνιά χαρίζει το Μετρόπολη 95. 10 ολόκληρα αρνιά χαρίζει. 10 ολόκληρα αρνιά χαρίζει. Εταιρεία, δεν θα δουλέψω. Τουρκικές αερογραμμές, τελευταία σελίδα μέτρου. Πάρτε και πέστε. Μην πληρώνεσαι ρε καριόλι του λέει πάνω στον Ανδρώνη, μην πάνε να τα πάρεις τα λεφτά. Έτερο νεκάτερο, το σου λέει. Έτερο νεκάτερο. Έχω 500 σελίδες για, για το ελληνικό χρυσό, θα το συντρίψω. Έλατε πάνω λέει η διαφημίστρια. Καινούριο χορηγός ελληνικός χρυσός κόκκινο, τι έγινε, θα του βγάλεις 500 σελίδες. Γράφτε και πέστε. Έτερο νεκάτερο. Πρόσεχε στα αεροπλάνα στα Ιμαλάια. Στα Ιμαλάια. Στις Άλπες. Ιμαλάια. Στις Άλπες. Βουνοκορφή. Στα Ιμαλάια. Ιμαλάια. Τι σχέση έχουν τα Ιμαλάια με τις Άλπες. Τι σχέση έχουν. Θα ρωτήσω κάτι πάρα πολύ. Ξέρω, ερωτική σχέση. Εγώ σου λέω για κάτι το πήγα. Δύο κόμματα τόσο αγράμματο. Τι σχέση έχουν. Δεν ξέρω. Πες με εσύ. Οροσυρά, η μία οροσυρά και η άλλη. Αυτό είναι σχέση. Τόσο απλό. Λοιπόν, στις Άλπες. Ναι. Λοιπόν, είπανε την εκδοχή για το πώς έγινε το ατύχημα. Κοίτασε. Εσένα το τσούνι είναι και το σαγκαρέ το τσούνι είναι. Αλλά άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Να έχει υπόψη δηλαδή. Εγώ δεν ήξερα μετά το δικό μου δοκίμαση και το σαγκαρέ. Να το ρε αντάκια. Για τη Μυτιλίνη, ναι. Ποια Μυτιλίνη είναι, Σάμο ρε βλάκα. Σάμο. Άλπη Μυτιλίνη μα έχει πει. Πού τρώω, πού πίνω, πού καπνίζω, αν καπνίζω, πού πήγε. Όχι, σε ρωτάω κάτι για απαντήσει. Ναι, να απαντήσει. Ποιον ενδιαφέρει και το λε αυτό το πράγμα. Γιατί το λε αυτό, ναι, σωστά. Γιατί το είπα. Γιατί, να ποιον ενδιαφέρει. Κάτσε να μάζουμε, ρε περίμενε, φωνάει. Κανένα. Τότε τι το λες. Τότε το λες. Και τι, δεν μου λες, το είπα γιατί, για να το πω στη γυναίκα σου, το είπα για να το ακούσεις εσύ. Εγώ είπα, σε είδα. Δεν μου λες, προπονείσαι για βλαμμένος ή είσαι βλαμμένος. Προπονείσαι για βλαμμένος ή είσαι από γενέθλιά σου. Ένα λεπτό. Και πετάχθηκε ο διπλανό σου. Ρε, αυτό διπλανό μου, ρε, με εμένα μιλάς. Πας καλά, ρε. Προσύλλο σπίτι σου και βγαίνει στον αέρα και λέει μια βλακεία. Βλακεία, γιατί δεν σε είδα να παίζει ζάρια, ρε. Άντε πάλι. Ρε φίλε, θα σε πάρω την κάμερα. Μην χρησιμοποιείς και τα δύο χέρια γιατί είναι πρόβλημα. Θα πάθεις, θα χάσεις τα μάτια. Όχι. Έλα, πάμε στον επόμενο. Και αν έχεις κανένα πρόβλημα να τα πούμε και από κοντά γιατί. Συμήμη. Κοίταξε, θα σε στείλω σε κάποιο γιατρό. Με τους μαύρους έχεις πρόβλημα. Όχι. Να κάνεις μια κόρη, φέρει ένα μαύρο σαν τον Μποκολόκο που έχουμε πάνω με ένα εργαλείο 70 πόντους. Και σε. Και να μην είναι και χριστιανό, θα σε πειράξει. Καθόλου. Καθόλου. Πώς γουστάρω να κάνει μια κόρη, που μπουλούκα, μπουλούκα σαν και εσένα, αφράτη. Και να σου φέρει μετά από 25 χρόνια να ζούμε, βέβαια. Κανένα ράπακλα σαν τον Μπόκο Λόγκο. Εμείς θα περπατάμε, αν αξιωθώ να κάνω. Μπορεί να περπατάμε. Αν περπατάμε, θα θέλω να περπατάει, δεν πιστεύω να σε δω. Να σε φωγιά σου, Γρηγόρη, τι κάνει ο γαμπρό σου, ο μαλό. Ω το διάλογο, φαλακρέρα. Τη Λουτφάνσα. Για πε. Λουτφάνσα. Εγώ δεν γνωρίζω. Δεν γνωρίζει ρε αυτός, δεν ξέρει. Δεν ξέρει αυτός. Πιστεύεις ότι ξέρω. Ο Μερτά είναι αυτός. Άμα για τον ΠΑΟΚ, τον Άρη, τα ξέρει για όλα. Κάτι που έβγαλα κακού. Α, σε μας καημένοι τώρα. Ρόμπα. Θες. Δεν ξέρεις. Ρε και μωρή ξεκούμποτη. Τρεις μέρες ψάχνεις να βρεις αν ο Ηρακλής είναι θέμα οικονομικό ιό και δεν ξέρεις. Τρεις μέρες. Πραγματικά δεν ξέρεις. Δηλαδή. Τι δεν ξέρει και πληρώνεσαι, ρε, και δεν ξέρει. Πάνω στραβάει στο εργοστάσιο από 7 το πρωί μέχρι 4 το απόγευμα. Τι να κάνω εμεί, ρε, τι με γόρε, ρουφιάνωσα και εσένα που στον αδρώνει όλη μέρα. Τα ποδάκια σου εκεί από το γραφείο του έχουν πιάσει. Θέλει να βάλουμε κάμερα και να γράφει. Ρουφιανόμετρο, άμα βάλουμε εδώ μέσα θα βγει πρωταθλητή. Θα σκάσει με σένα. Ρουφιανόμετρο. Με σένα θα βγει. Από εκεί πα και γλύφει. Με και τα σκυλιά γλύφει το ανδρώνει εκεί πέρα. Γλύφει τα σκυλιά του ανδρώνει, τα χαϊδεύει, τα βρει. Ού, άμα βλέπει από πάνω ανδρώνει, φωνάζει κιόλα κάτω γρήγορα, κάτω θε. Ο Ραγκάτσης είχε αυτό το Θεσσαλονίκη ότι δουλεύουμε σαν αυτοδιόδοτο στο Θεσσαλονίκη. Και αυτό μου το δουλεύεις, που ήταν αρχηγός. Όχι, είναι φίλος μου, είναι. Πώς το λέω, το συμπαθούσα πριν έρθει εδώ. Εγώ δεν κάνω αυτά που κάνεις εσύ. Τους βρίζεις όταν είναι αλλού και όταν έρχονται. Φίλε μου, έλα εδώ! Σου αγκαλιάζεις. Για το μετά, το τραπεζανίδι.
Όταν ήταν ο Τραπεζανίδης αλλού, δεν τον έλεγες. Μόλις ήρθε εδώ, και όπως λέει το άθρο του Τραπεζανίδη, του κουμάρου μας, του φίλου μας, έφυγε ο Τραπεζανίδης, πήγε αλλού, τον έλεγε. Για τη δουλειά του δεν λέει τώρα. Σου λέει τώρα δεν είναι δικός μας. Είναι ομοδοποιείται αυτός, είναι σαν τα πρόβατα. Σου λέει συστάνει εδώ μέσα, καλά είμαστε. Με κοιτάς, ε. Με κοιτάς. Ναι. Φτιάχνει ιστορία. Είχε εδώ το μουστάκι, να πούμε, κάθε Αγίου Νικολά τον έγλυφε. Να πω χρόνια πολλά το διευθυντή μας. Έφυγε. Το μουστάκι άκουσες τι είπε για μένα. Πώς γουστάρω θα μιλήσω. Τι λες. Άντε χθες είναι. Τι έγινε. Τι έγινε. Πολύ φορτωμένος. Μια χαρά είμαι. Ξεφόρτωσε. Ξεφορτώσε ο πάνω σου. Φίλε, μην τον μπερδεύεις. Σαν κοινωνία, μην τον μπερδεύεις. Σαν κοινωνία, σαν άνθρωποι είναι καταπληκτικοί. Πολύ καλοί Βορειοελλαδίτες, φιλόξενοι, ωραία πόλη. Αυτό δεν έχει καμιά σχέση με την πόλη σας. Αυτό έχει να κάνει με την ομάδα. Μα φίλε μου, γλυκέ μου, για την ομάδα το λέω εγώ. Εγώ δεν το λέω για την πόλη. Ούτε για τον πολιτισμό της, ούτε για την κουλτούρα της, ούτε για τους ανθρώπους της. Ναι, όμως εμείς τώρα που μπορούμε την ομάδα, θα έρθουμε μια φορά από εκεί. Θα κάνουμε και Παύλο στο ξύλο. Θα μου τα κλάσετε, ρε φίλε. Σου λέω για μια φορά τώρα, ξανά τα ίδια λέμε. Εδώ δεν μας κάναν Παύλο στο ξύλο, είπα οξύλο. Τον Άρη θέλει να πάρει εκεί από το Ιράκ και τη Συρία, θέλουν να πάρουμε τον Άρη, να πούμε. Θέλει να πάρει τον Άρη. Ναι, φυσικά. Το Σαουρίδη, το ρώτησε το Σαουρίδη που δεν θα πάρει τον Άρη. Αυτό ποιο θα ασχολείται με αυτόν. Ναι. Αυτό είναι διαστημό του Μπόβακα, να πούμε. Κόψε τον κύριο, κόψε τον κύριο. Όταν τον έβλεπε 22 χρόνια, η τσίρλα έφευγε. Η τσίρλα έφευγε από τη μύτη σου. Χέστη. Τώρα έγινε αυτό διαστημό του Μπόβακα. Άρα Ελληναράδε. Άρα Ελληναράδε που να το κάνει αυτό το τηλέφωνο πριν 3-4 χρόνια. Θα βγαίνανε από τη γραμμή τα πολύ. Θα καμπίζανε τώρα για Άρη να πω. Πάω στο Άρη. Όχι σε πέλη και σου μιλάει για τον Άρη, πουλά τρέλα. Ποιο θα μιλήσει δηλαδή ότι θα να πούμε. Εγώ τίποτα να πούμε δεν. Και σε κάνουμε Παούλο στο ξύλο, ρε Καριόλη, τι θα λε. Θα με κάνει εσύ Παούλο στο ξύλο. Καριόλη είσαι και φαίνεσαι εσύ και η οικογένειά σου. Μίλα πιο για να καταλαβαίνω τι λε. Εσύ κρίνει τα εκατομμύρια του Σαββίδη. Κρίνει το Σαββίδη εσύ. Να τον κρίνω εγώ το Σαββίδη ως τύρεβο. Εσύ είσαι Σύρε Κώστα. Τι κρίνεις στην ΠΑΕ πάνω και το Σαββίδη και την κρίνεις του πάνω. Τι είσαι στο Απειρόβλητο. Εσύ τι είσαι τώρα. Εγώ Κώστα είμαι. Εγώ δεν σε κάνω. Συζητάω. Ναι. Συγγνώμη. Συζητάς. Εγώ πάλι με εσένα. Σιγά. Μη φωνάζεις γαμώ την τρέλα σου. Μη φωνάζεις γαμώ την ψυχή σου. Μίλα ήρεμα. Μη μίλα ήρεμα γαμώ. Με φωνάζεις εμένα. Μίλα ήρεμα. Μίλα ήρεμα. Γαμώ το σανιό σου. Με φωνάζεις εμένα. Μη με φωνάει σε μένα γιατί είμαι πιο τρελός από σένα. Μη μου ανεβάζεις τον τόνο της φωνής σου. Θα σε βρίζω αν μου ανεβάζεις τον τόνο της φωνής σου. Κατάλαβες. Σκάσε σου λέω. Κόψω να. Κόψω γιατί θα το μπορείς να κάνω πολύ βαρύ. Είναι εδώ ένας τύπος θύμωσε να πούμε μαζί σου. Καλά είπε. Είναι εδώ τον κέρασαν κάποιο τον κάλμαρα τον άνθρωπο. Ναι. Μια χαρά ήταν ήρεμος. Ήρεμος ήταν. Εγώ αν ήμουν στη θέση του. Θα σου είχα τραβήξει ένα ροπαλίδι στο κεφάλι. Ροπαλίδι. Όχι ρε εσύ. Ροπαλίδι. Τι τερατολόγος μπορεί να είσαι. Δηλαδή δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Κόψον είναι μπουρδολόγος. Πώς είναι μπουρδολόγος. Εσύ είσαι μπουρδολόγος και επώνυμος. Τι έγινε, κόψον είναι μπουρδολόγος. Λέει μπουρδες. Όχι, κόψον είναι μπουρδολόγος. Ναι. Αυτό έγινε. 4-0 μα κέρδισε ο Λεβαδιακός! Θα σωνόταν! Δεν θα κάθονταν ο εργοτέ, θα φάει. Βρε Θανάση Βέγκο του ραδιοφώνου. Βρε Θανάση Βέγκο του ραδιοφώνου. Τι σχέση έχει. Τι σχέση έχει. Μόνο την έχει. Ξέρω. Εσύ πες μου. Το βράδυ μόνο μου την έχω. Μόνο την έχει. Ναι, μόνο μου την έχω. Μόνο την έχει. Ναι. Προ γιο σου. Σαν πιο κοιλιά μιλά απρεπώ στου ακροατέ. Τι να κάνει. Το άλλο δεν είναι. Σουριτά Γαϊδούρη, πριν πέντε παλιέ παουσίε σε δώσει ένα σουλτάν με ρεμέτ. Πες το συγγνώμη από το ράδιο τώρα. Τον Κάλμαρα εγώ. Τον Κάλμαρα. Τον κύριε Γιώργο λέω, είναι ένας άξιος, ένας αντικοινωνικός. Ένας, το μικρόφωνο το έπιασε λέω και έχει έπαρση. Άστο να πάει στο διάολο, λέω βλάκας. Άστο το έχει. Καλά που υπάρχουν και μάρτυρες. Είδες τι πάτε τέτοιο. Ήρθαν τώρα στο τέλος. Τώρα, Ηλία, είδατε τι πάτε τέτοιο. Εγώ δεν παίρνω. Πόσο τερατολόγος μπορεί να είναι. Δηλαδή λες τώρα. Ήρθε εδώ άνθρωπος να διαμαρτυρηθεί. Ήρθε να μιλήσουμε. Όχι, ήρθε να διαμαρτυρηθεί. Το πρόσβαλε. Είχε δίκιο. Σε αφορά κάτι. Ναι, με αφορά. Είπε να το πει στον αέρα. Σε αφορά. Πέσε καλά. Εσύ.
Εγώ δεν λέω τίποτα γιατί. Πες, έκανα λάθος. Είσαι τόσο τερατολόγος. Ναι, πες, και τόσο μυθομανία. Πες εσύ που δεν είσαι τερατολόγος. Τι λοιπόν, εγώ θα πω όπως ακριβώς. Σε ακούω, δεν μιλάω ξανά. Σε ακούω. Προχτές, κάποιος φίλος ακροατής παίρνει τηλέφωνο και λέει: παιδιά. Μην πεις ψέματα, ακούει. Δηλαδή, πες την αλήθεια. Γιατί έχεις αυτή την. Μην τα βάζει με δικά σου λόγια. Γιατί έχεις αυτή την ανάγκη να μιλήσεις σε όλα. Είναι κάτι το οποίο αφορά εμένα. Θα έρθει κάποιο. Είσαι τυχερό που είναι καλό άνθρωπο. Όποιο. Θα έρθει κανένα που ήταν κακό άνθρωπο. Καλά, εσύ μα έλεγε πριν από λίγο θα μα έδωσε. Τον είναι καλό άνθρωπο. Ναι, τον Κάλμαρα τον άνθρωπο. Τον Κάλμαρα είναι καλό άνθρωπο. Και τα δύο είναι. Γιατί και να τον ήθελα τον Κάλμαρα, άμα ήταν παλιά άνθρωπο. Ναι. Θα ξυπερίσει. Άρα τζάμπα πρόλογο. Έλα, ρε, τελείωνε σαν γλαμάρα. Βγήκε κάποιο κύριο, ο Γιώργο. Ο Γιώργο. Γιατί μου λέει ο Γιώργο. Γιώργο μου. Ποιο όνομα ο άνθρωπο, δηλαδή δεν κατάλαβα. Εντάξει, ναι. Και λέει ότι. Με το 4 και 4 γκολ να βάζει ο Λεβαδιακός, με τις ομάδες οι οποίες τερμάτισαν στους 43 βαθμούς, ναι. Δεν υπήρχε περίπτωση να σωθεί ο Λεβαδιακός. Ποιος είχε δίκιο. Ο Γιώργος. Εσύ γιατί τον είπες, μπουρδολόγο. Ρε φίλε, υπήρχαν 16 σενάρια. Δεν με νοιάζει τα σενάρια, ρε φίλε. Γιατί τον αποκάλυψε τον ανθρωπάκο μπουρδολόγο. Εγώ δεν αποκάλυψα τον ανθρωπάκο μπουρδολόγο. Λες μπουρδες του είπες. Όχι. 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 Ρε Γιώργο. Δηλαδή γύρω να πίσω. Δεν του πες λες μπουρδες. Να γυρίσει πίσω ρε κερατά. Μα την Παναγία που σου μιλάω γιατί είσαι τόσο φελός. Δεν του πες ότι γιατί λέει μιλάω μπουρδες. Σοβαρά για κάτι και θέλω. Δεν του πες ότι λέει μπουρδες. Όχι. Όχι. Ε. Όχι. Τώρα άμα ήμουν Γιώργος θα γυρνούσα. Να γυρνούσα. Ένα σοπάκι. Ναι. Θα σε έκανα τον κόλο του μαύρο. Εμένα θα κάνει μαύρο. Γιατί εμένα τι να με κάνει μαύρο. Κατοσούρα, εγώ με ένα κατοσούρα. Σε κάτι το οποίο δεν είναι καμία σχέση. Δεν του πες λέει μπουρδες. Όχι. Όχι. Αφού τελείωσε όλο το θέμα, στο τέλος βγαίνει ένας ακροατής και λέει: έχεις δίκιο εσύ και όχι ο φίλος. Ναι. Λέω: ρε φίλο, ο καθένας μπορεί να λέει. Πιο άσχετη συνομιλία, δηλαδή. Μπορεί να τελειώσει. Ο ακροατής ο άλλος, ναι. Μπορεί να τελειώσει. Ναι, λέω, ο καθένας μπορεί να βγαίνει και να λέει μπούρδες. Και ναι, αυτό δεν έχει καμία σχέση με αυτό το οποίο λες εσύ. Είπε μπούρδες, δηλαδή. Τώρα θα με αφήσεις να πω αυτό που θέλω ή θες να τα κάνεις σαν να πού τα πράγματα. Τελικά τι έγινε. Είναι εύκολο. Ναι. Ήρθε εδώ ο άνθρωπος και το ξέρω θα μου πεις. Όλα τα ξέρεις. Όλα. Είναι δυνατόν να μην ήξερε γιατί. Μπορεί να βγει ο ίδιο και να διαβεβαιώσει αν ήξερε τα μου. Το ήξερε τι. Ήξερε τι έκανε παντάτα και σου λέει. Γιατί φίλε, είπα ποτέ ότι είμαστε αλάνθαστοι. Κανένα δεν αλάνθαστο, δε. Είσαι αντικοινωνικό ζώο, ρε. Ναι. Κατάλαβε. Καλύτερο ζώο από σένα. Εμένα λε ότι βρίσκω κάνω ράνο. Καλύτερη που χόμο ερέκτο. Χόμο βλάκα. Χόμο ερέκτο. Δεν είμαι. Χωμοβόδι. Υπάρχει και ο Homo sapiens, άμα θα βρει κανέναν άλλο. Χωμοβόδι. Λοιπόν, εντάξει, εγώ τον άνθρωπο, τον Γιώργο, τον οφείλω μια συγγνώμη, γιατί τον έθιξα, έτσι αισθάνθηκε, απλά τον εξήγησα ότι η εκπομπή πρώτα απ' όλα είναι σατιρική. Εφόσον το πήγω. Σαχλαμάζει, δεν τον προσβάλλει τον άλλο. Άλλο σάτυρα. Ο άλλο βγαίνει. Ο άλλο το λέει σε ένα Γερμανό σολιά. Ο άλλο εμένα με λέει χοντρό από πιο χιλιά. Δηλαδή τι λέει, ψέματα λέει. Ποιο το προκαθορίζει αυτό, για... άλλο μπορεί να παρεξηγηθεί με αυτό. Ο Γιώργο. Μου είπα από μόνο του, εμένα δεν μ' αρέσει εδώ να μου αποκαλούνε και θίγουμε. Όχι, το λέω, φίλο, θα σου ζητήσω συγγνώμη. Δεν κάνω. Ζητώ ταπεινά συγγνώμη. Εκεί τι άμα θα φορέσει ο Ζαρτσέλη άμα... και τα κούλια, ρε. Πες, ζητώ ταπεινά συγγνώμη. Τι πήρε. Τι πήρε, Ζαρτσέλη και τα κούλια. Τι πήραν άλλοι. Χορηγοί μου. Τι πήραν άλλοι. Εγώ χορηγού ότι. Είμαι σάλια, μη σα. Πούτε. Γιατί ζημιάζει, ρε. Πούτε. Εγώ λέω ότι. Ούτε ξέρεις τι θα φορέσει. Εγώ φίλε, το στοίχημα με τα ψάρια το κέρδισα, ήταν φανταστικό στοίχημα. Το φαγές. Σούπα, όχι ακόμα. Σούπα, σούπα, σούπα. Δεν ξέρω. Σούπα για το Πανσεραϊκό, ότι είναι δημόσιες σχέσεις πολύ καλύτερος κτλ. Σούπα το παρασκήνιο. Σούπα ότι δεν πληρώσει ο Ιβάν τα χρέη. Μου λες, τι βάζει στοίχημα. Λέω, κατεβαίνω να το βάλω. Για την περίπτωση του Ιβάν. Του Ιβάν, έμεινα έτσι. Πώς θα γίνει. Θα κάνω εγώ είμαι εγώ. Γιατί πρέπει να συγχωρώ. Γιατί εγώ τον Ιβάν δεν τον πρόσβαλα. Είπα, αν τα πληρώσει. Σου είπα εγώ ότι τον πρόσβαλε. Ναι, εσύ τον άλλο τον πρόσβαλε όμω. Καθένα έχει διαφορετικά πράγματα που το θίγουν και πράγματα που δεν το θίγουν. Ναι. Εντάξει. Άλλο σηκώνει καλαμπούρι και άλλο σηκώνει καλαμπούρι. Εντάξει, τέλειωσε. Ο άνθρωπο αυτό, ναι. Επειδή είναι διαβασμένο και δεν είναι χθεσινό, ναι. Σου λέει ρε φίλε, εγώ έχω δίκιο. Γιατί με δίνει. Τελείωσε. Έχει δίκιο. Να μην έχουμε κρυφτεί από του ανθρώπου. Γιατί να έχουμε κρυφτεί. Καλή καρδιά θέλει. Και εμένα γράψαν ότι έδιρα το Γεωργείο ενώ δεν υπήρξε κάτι τέτοιο. Και βγήκα στο πώ το λέω. Αυτά τα web. Σκύλο έχει ο Γεωργείο. Σκύλο. Σκύλο έχει. Δεν ξέρω, Γεωργό, έχει σκύλο. Δεν κινδυνεύει όμω. 58 χρονών, παλιό γομάρι να πούμε. Επειδή είχε και επειδή τον έκλεισε ο κόκκινο και τον είπε μπουρδολό. Τον είχα εγώ στο ψυστήρι τον άνθρωπο ένα τέταρτο. Γιατί άρχισε να έρθει ο κόκκινο. Ξέρω ότι θα με πείσει. Για το 0-4. Και μια παπαριά ο κόκκινο, ότι άμα κέρδιζε 0-4 ο Λεβαδιακό μέσα στην Αργοτέλη, σωνόταν ο Λεβαδιακό. Βάλαμε κάτω τα χαρτιά
και είδαμε ότι αυτό δεν ισχύει. Μπαίνει το τηλέφωνο ο ακροατή, σου λέει κόκκινε. Μίλησε για παράδειγμα. Δεν ξέρει τι θα είναι, για βλάκα! Έλα από εδώ, παιδε γουστάρι! Λέω εσύ, θα τρελαθεί κανένα τρελό. Θα έρθει απάνω. Εγώ τον έκανα μασάζ τον άνθρωπο. Λέω, τώρα δεν με παίρνει να κάνω μανούρα, λέει, αλλά ήθελε να ζητήσει συγγνώμη. Λέω, θα ζητήσει συγγνώμη, λέω, αλλιώ λέω, θα σε πυροβολήσει. Είναι τρελό. Παλιό παοξή. Συγγνώμη φίλε μου, ζητώ ταπεινά, συγγνώμη, έκανα λάθος! Καραγκιόζι του λέω, ας το διάλα από εκεί πέρα μια ζωή. Πού τέλεσε, ποιο έργο τέλεσε αυτό, λέω, 04 λέω ότι είχα βάλει τα μαθηματικά καταρχήν, λέω, όταν περνούσε στην τάξη, σε πέρναγε ο παπάς του χωριού, ο πάτερ Παναγιώτης. 9 στο τρίμηνο, 8 στο τρίμηνο, ερχόταν ο παπάς εκεί γιατί ήταν καλά με τους παπάδες, η οικογένεια του κόκκινου εκεί ήταν στην εκκλησία κτλ. Οι άνθρωποι είχε, όχι ότι εγώ ήμουν καλύτερος, αλλά εγώ τουλάχιστον λέω δεν ξέρω. Δεν ξέρει, ξέρω εγώ.